Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στη Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, είστε συντονισμένοι στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στην Φωνή της Ελλάδας, που αξιοποιώντας τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας, είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με το Μητροπολιτικό Κέντρο του Ελληνισμού. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, καλωσορίζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στην πρωτεύουσα της Αχαΐας, τον εκλεκτό φίλο, δημοσιογράφο, πολιτικό επιστήμονα, τον κύριο Γιώργο Λυκοκάπη, με τον οποίο θα συζητήσουμε, επειδή έχει την έφεση να ασχολείται με μακρινά και δύσκολα ζητήματα, τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και στη ζώνη της Ευρασίας, με αφετηρία όλα όσα συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό γύρω από την Λιβύη. Αγαπητέ μου Γιώργο Λυκοκάπη, καλώς όρισες. Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα. Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Λοιπόν, σημαντικά και πολλά πράγματα διαδραματίζονται τα τελευταία 24 ώρα στη Λιβύη, με έκδηλο και ολοφάνερο πια και το ελληνικό ενδιαφέρον αλλά και την ελληνική συμμετοχή. Θα ήθελα και από σένα να αναφερθείς σε αυτά τα παιχνίδια εξουσίας πρωτίστως, τα οποία μένονται στο εσωτερικό της Λιβύης και τα οποία, θα έλεγε κανείς, επηρεάζουν ή προκαθορίζουν και τη διαδρομή μέχρι τις προγραμματισμένες εκλογές για την απόκτηση κυβέρνησης σε αυτή τη χώρα. Ακριβώς, τις εκλογές που είναι ουσιαστικά σχεδόν σε ένα μήνα, στις 24 Δεκεμβρίου, όπου έχει ξεκινήσει ένα παιχνίδι στο εσωτερικό της μεταβατικής κυβέρνησης για την αναβολή τους. Αυτό φυσικά το θέλουν οι σύμμαχοι της Τουρκίας, η μουσουλμανική αδελφότητα που έχει μέρος στη μεταβατική κυβέρνηση της Τρίπολης, ο Λίβιος πρωθυπουργός, ο μεταβατικός πρωθυπουργός, ο Ντεϊμπά, και φυσικά και η Τουρκία, για ευνόητους λόγους όπου έχουν να κάνουν με την νομιμοποίηση της παρουσίας της εκεί, της, ειδικά της στρατιωτικής. Στο παιχνίδι μάλιστα της αναβολής το υποστηρίζει και η Ρωσία. Είναι αυτό το ενδιαφέρον. Υπάρχει εδώ μια σύμπλευση αυτών των δύο στην αναβολή των εκλογών, που πάνε για, νομίζω, για ένα χρόνο, αλλά βέβαια καταλαβαίνουμε ότι θα μονιμοποιήσει μια ασταθή κατάσταση. Ακριβώς. Εκεί και μια αδύναμη κυβέρνηση που είναι έκθετη σε εξαγορές, σε φατριασμούς όπως έχουμε δει. Και να σημειωθεί βεβαίως ότι ότι επίκειται μια πολύ κρίσιμη συνδιάσκεψη για τη Λιβύη στο Παρίσι, στη γαλλική πρωτεύουσα, που την έχει διοργανώσει ο Μακρόν, όπου για πρώτη φορά σε σύσκεψη για τη Λιβύη, σε αντίθεση με τη στάση της Γερμανίας που μονίμως απέκλειε την ελληνική πλευρά, ο Μακρόν κάλεσε την Ελλάδα αλλά ακόμα και την Κύπρο. Γεγονός που εκνεύρισε πάρα πολύ την Τουρκία, η οποία την έχει μποϊκοτάρει, λέγοντας ότι συμμετέχουν τρίτες χώρες. Μάλιστα ξεκίνησε μια παράξενη φιλολογία και από τον Ερντογάν και από τους συμμάχους του στη Λιβύη, τη μουσουλμανική αδελφότητα, ότι ο Μακρόν θα καλούσε και το Ισραήλ, κάτι το οποίο δεν είχε απευθύνει ακόμα επίσημη πρόσκληση. Ότι αυτό, ξέρει, ίσως έχει να κάνει κιόλας με μια δυσαρέσκεια που έχουν λόγω και των κινήσεων του βασικού διεκδικητή της εξουσίας, ο οποίος, αν και ανεπίσημα δεν έχει θέσει υποψηφιότητα, νομίζω ότι είναι, εκτός αν έχει θέσει πολύ, νομίζω μια μέρα πριν, ή αναμένεται, είναι θέμα χρόνου, είναι ο στατικός Χαφτάρ, ο οποίος έχει καλλιεργήσει κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες επαφές μέσω του ιού του. Ακριβώς. Με το εβραϊκό κράτος, γεγονός που φέρνει έτσι, κάνει το παιχνίδι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Το βασικό που είναι έχει να κάνει βεβαίως, γιατί η Τρίπολη, συνεπικουρούμενη φυσικά από την Τουρκία, καθυστερεί στις αποφάσεις της Διεθνούς Κοινότητας και του ίδιου του ΟΗΕ, που είναι η αποχώρηση των μισθοφόρων που είχαν, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων είναι στελέχη του παλιού Ισλαμικού κράτους. Σύνδετοι κατηστές που είχε κουβαλήσει ο Ερντογάν για να υπρασπιστούν την
τότε ελληνική κυβέρνηση από την πολιορκία του Χαφτάρα στον Εμφύλιο. Μιλάμε, είναι περίπου 4-5 χιλιάδες. Με αυτούς τι γίνεται, παίρνουν τα Μηνιάτικα ή ακόμα εξακολουθούν? Σε ρωτώ γιατί, θα το επαναλάβω για μια ακόμη φορά αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, ότι ο σημερινός μας συνομιλητής, ο Γιώργος Λυκοκάπης, ασχολείται επισταμένος με το ζήτημα της Λιβύης ακόμα πριν πέσει ο Μουαμάρ Καντάφη και στη συνέχεια με μεγαλύτερη ένταση. Γνωρίζεις λοιπόν ότι κατά καιρούς αυτοί έκαναν δηλώσεις, διαμαρτυρίες, γιατί δεν ερχόταν τα χρήματα από την Άγκυρα. Έχουν πληρωθεί τώρα, υπάρχει ηρεμία σε αυτούς τους κύκλους των τζιχαντιστών και των πρώην στελεχών του ISIS. Είναι αλήθεια ότι και οι ίδιες οι ομάδες τους έχουν κάνει ένα δικό τους παράλληλο κράτος εκεί, mm-hmm. μια παράλληλη εξουσία, και υπάρχουν και εσωτερικές τους συγκρούσεις, αντιπαραθέσεις και μάλιστα συχνά και υποστηρίζοντας διαφορετικές πλευρές εξουσίας στην Τρίπολη. Το είχαμε δει, θυμόμαστε, με την παρολίγων παρέτηση του Σαράς mm-hmm. το περασμένο καλοκαίρι, που είχε ξεκινήσει από συγκρούσεις που είχαν κάνει πολιτοφύλακες με διαδηλωτές που τότε διαμαρτυρόντουσαν για τη διαφθορά. Ήταν κάποιες ομάδες που δεν είχαν υπερασπιστεί την κυβέρνηση όσο ήθελε ο Σαράς, που ήταν υπό την επίρρεια του Μπασάκα, του τότε πανίσχυρου Υπουργού Εσωτερικών και ανθρώπου της Τουρκίας εκείνη την εποχή. Mm-hmm. Θυμόμαστε, ο Σαράς είχε συγκρουστεί με τον Μπασάκα, τον είχε απολύσει, και με παρέμβαση της Τουρκίας ο Μπασάκα τελικά παρέμεινε και παραιτήθηκε τότε ο Σαράς. Ασχέτως αν μετά στην πορεία την ανακάλεσε την παραίτησή του, γιατί τον είχε υποστηρίξει τότε και η διεθνής κοινότητα. Που βέβαια είναι τόσο πολύπλοκο το, ας πούμε, το λιβικό Western, έχει, ας πούμε, καλούς, κακούς και άσχημους που αλλάζουν στρατόπεδα. Ακριβώς. Ανά πάσα στιγμή. Γιατί λίγο μετά ο Μπασάκα, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος της ΜΙΤ και της Τουρκίας, μάλιστα είναι και τουρκικής καταγωγής από τη Μισράτα, mm-hmm. αυτός προσέγγισε τον Μακρόν και τον Σίση. Και δι' αυτόν φαντάζομαι και τον αντίπαλο του Σάρατς, όσο νουπο. Δεν το έχουν σε τίποτα όλοι αυτοί. Θέλω να αναφερθείς και στην διαδρομή του Χαλίφα Χαφτάρ για να το εντοπίσουν ακόμα καλύτερα και οι ακροατές μας. Ακριβώς, εδώ να σημειώσουμε ότι ο Χαφτάρ ότι αποδεικνύεται πολύ ικανός και ειδικά στο πολιτικό παιχνίδι, και θα το εξηγήσω. Ξεκίνησε βεβαίως έχοντας κυριαρχήσει στην Ανατολική Λιβύη, στην Κυριναϊκή, που είναι στη μεγαλύτερη σε έκταση περιοχή της Λιβύης, όχι όμως σε πληθυσμό, γιατί η Λιβύη είναι πυκνοκατοικημένη κυρίως στην Τρίπολη, αυτό mm-hmm. που έτσι να το σημειώσουμε. Έχοντας λοιπόν συντρίψει ο Χαφτάρ το Ισλαμικό κράτος και έχοντας καταλάβει τα πετρέλαια της Σύρτης, τη γενέτρα του Καντάφη, που ήταν εκεί πιο σημαντική, μια από τις πιο σημαντικές πόλεις, ο Χαφτάρ είχε ξεκινήσει κυρίως επικουρούμενος από τις μοναρχίες του κόλπου, τη Σαουδική Αραβία, τα Εμμυράτα και την Αίγυπτο, μία εκστρατεία κατά της νόμιμης κυβέρνησης της τότε, της κυβέρνησης Σαράς, η οποία στηρίζονταν από τη μουσουλμανική αδελφότητα και τις Ισλαμική, και ακραίες Ισλαμικές οργανώσεις. Mm-hmm. Σε αυτή την πολιορκία ο Σαράς κατάφερε να αντέξει χάρη στην τουρκική βοήθεια. Θυμόμαστε τότε τα ντρόουνς, τους μισθοφόρους που άρχισαν να έρχονται, τουρκικά στρατεύματα που ήρθαν με συμφωνία της νόμιμης κυβέρνησης, όπως λένε οι Τούρκοι ακόμα και σήμερα, με το Σαράς, που ήταν υπό πολιορκία και υπέγραφε ό,τι του έδινε Ακριβώς. η Τουρκία για να σωθεί. Και αποτέλεσμα αυτών των υπογραφών ήταν φυσικά και το περίφημο τουρκολιβικό ψευτομνημόνιο, οριοθέτηση θαλασσίων ζωρών, το οποίο η Τουρκία θέλει πάση θυσία να διατηρήσει. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να κρατήσει τα ερίσματά της στην Τρίπολη. Όπως βλέπει, όπως εξελίσσεται τώρα το πολιτικό παιχνίδι στη Λιβύη, θεωρεί ότι εάν γίνουν οι εκλογές υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να ιτηθούν οι εκλεκτοί της. Μάλιστα. Γενικότερα το πολιτικό Ισλάμ δεν έχει και τις καλύτερες, η μουσουλμανική αδελφότητα, δηλαδή από το Μαρόκο μέχρι την Τινησία είναι πλέον σε μια φάση συνεχούς φθοράς. Mm-hmm. Οπότε εάν ιτηθεί, φοβάται ότι θα κερδίσει ο εκλεκτός της. Μπορεί να είναι αυτός, ο αντίπαλός της, με συγχωρείτε. Μπορεί να είναι είτε ο Χαφτάρ, είτε ο γιος του, είτε κάποιος που θα ελέγχει ο Χαφτάρ. Γιατί ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί ποιος θα είναι υποψήφιος mm-hmm. από τα ανατολικά.
Να σημειώσουμε τον Χαφάρη ότι Κέρ ήρθε πάλι στο προσκήνιο, γιατί έχοντας αποτύχει να καταλάβει την Τρίπολη, πολλοί τον είχαν ξεγραμμένο. Ακριβώς. Ακόμα και πολλοί συμμαχοί του, όπως Φερρυπίν η Αίγυπτος. Αυτοί είχαν υποστηρίξει τον ντουέτο Σάλεχ, τον πρόεδρο του Λιβικού Κοινοβουλίου, που είναι mm-hmm. πολιτικός σύμμαχος του Χαφτάρ, mm-hmm. και τον Μπασάκα που προαναφέραμε, να είναι επικεφαλής της μεταβατικής κυβέρνησης. Στην τότε όμως εκλογή, που είχαν γίνει από ένα συμβούλιο φιλών και φατριών, ο Χαφτάρ είχε δώσει γραμμή στους υποστηριχτές του να μαυριστούν, όπως και έγινε, και είχαν βγει τα δύο outsider, ο Ντεϊμπά στην Τρίπολη και ο Μέμφι στα Ανατολικά. Mm-hmm. Ακριβώς. Και αυτό τον ξαναέφερε στο προσκήνιο. Και πάλι βεβαίως αρχίσαν οι επαφές και με την Αίγυπτο, ανεπίσημα και με τη Γαλλία. Βέβαια τώρα ο Χαφτάρ, ο οποίος είχε πει ότι μέχρι τον Δεκέμβρη θα κρεμάσει τα στρατιωτικά του Γαλόνια, έχει παραιτηθεί δηλαδή από την ηγεσία της οργάνωσής του Εθνικού Λιβικού Στρατού, κυκλοφορεί με το κουστούμι του πολιτικού, κάνει προεκλογικού τύπου ομιλίες, φαίνεται δηλαδή ότι έχει το στόχο τον πολιτικό. Mm-hmm. Αυτό φυσικά σημαίνει, μπορεί να σημαίνει, δεν είναι τυχαίο ότι η σύμμαχη της Τουρκίας στη Λιβύη, η μουσουλμανική αδερφότητα και στελέχη της, αρχίζουν να μιλούν ανοιχτά για νέο εμφύλιο, για νέες συγκρούσεις, αν εκλεγεί ο Χαφτάρ. Γεγονός που θα φέρει πάλι στο προσκήνιο την άτυπη διχοτόμηση της χώρας, όπως υπήρχε όταν μένονταν ο εμφύλιος. Γι' αυτό και υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει επίσης τεράστιο ενδιαφέρον να δούμε, να προσεγγίσουμε τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να επηρεάσει τις εξελίξεις το Παρίσι, αγαπητέ μου κύριε Γιώργο Λυκοκάπη, με την έννοια ότι μέχρι τώρα ήδη κάποιες ειδοποιούς διαφορές τις έχεις αναφέρει. Είχαμε μια διαφορετικού τύπου προσέγγιση από το Βερολίνο και έχει τεράστια σημασία ακόμη στην απάντηση που θα μας δώσεις να δούμε τι γίνεται, τι στάση τηρούν όλες αυτές οι χώρες που είχαν μπει στη διαδικασία της Συμφωνίας του Αβραάμ, όλες αυτές οι χώρες δηλαδή με πολύ μεγάλη ισχύ, οι οποίες βρέθηκαν παρούσες στις εξελίξεις στη Λιβύη. Ο Μακρόν τώρα είναι η ευκαιρία του, μπορούμε να πούμε, καθότι η Μέρκελ, η Γερμανία έχει μια μεταβατική κυβέρνηση. Έχει τη Μέρκελ δηλαδή, που ουσιαστικά κουτσί πάφια, που λένε οι Αμερικανοί, προσωρινή μεταβατική καγκελάριο, είναι ακόμα σε διεργασίες σχηματισμού κυβέρνησης. Υπάρχει λοιπόν ένα κενό, μπορεί να το εκμεταλλευτεί ο Μακρόν να παίξει το δικό του παιχνίδι στη Μεσόγειο, που είναι φυσικά κατά της τουρκικής επιρροής. Όπως είδαμε, μάλιστα είναι το ενδιαφέρον ότι ο Ερντογάν είχε προσπαθήσει να καλλιεργήσει διάβλους με τον Μακρόν. Το είδαμε και στη συνάντησή του στους G20, που είχε φτάσει να ισχυρίζεται ότι είμαστε μπαταχτσίδες, δεν θα τον πληρώσουμε τα γαλλικά όπλα που έχουμε πάρει, ότι τον κοροϊδεύουμε, θέλοντας να... Τεράστια η θλίψη. Και ακριβώς. Οδηγεί και συμπαραφροσύνη. Ακριβώς, ακριβώς. Το γάρ πολύ της λήψεως, έτσι. Βέβαια. Μα και εκεί του είχε πει το απίστευτο, άμα τολμήσεις να καλέσεις την Ελλάδα, εγώ στο Παρίσι δεν θα έρθω, και ο Μακρόν όχι μόνο κάλεσε εμάς, κάλεσε και την Κύπρο. Κάλεσε και την Κύπρο, την οποία την αποκαλεί εκλυπούσα συστηματικά όλο το τουρκικό πολιτικό σύστημα από τον Ερντογάν μέχρι τον τελευταίο. Λοιπόν, κάλεσε μια χώρα την οποία την ονομάζει εκλυπούσα η Τουρκία. Και δεν αναγνωρίζει φυσικά, mm-hmm. Θέλοντας την ανομοποίηση παντού του Τουρκοκυπρίου στο ψευδοκράτος, όπως τάχα μου εμφανίζεται ως αυτόκλητος υπερασπιστής. Προσπάθησε, είδαμε, η Τουρκία και το προηγούμενο διάστημα με τις χώρες με τις οποίες παλιότερα είχε σχεδόν πολεμικές σχέσεις, ψυχοπολεμικές μόνο καλύτερα, την Αίγυπτο. Και αυτές τις χώρες που πρωτοστάθηκαν στις συμφωνίες του Αβραάμ, τα Εμιράτα που ήταν οι πρώτοι που αναγνώρισαν το Ισραήλ το περασμένο καλοκαίρι, και ακολούθησαν βεβαίως Μαρόκο, Σουδάν και το Μπαχρέιν, και τη Σαουδική Αραβία, που είναι ο ανεπίσημος συνθήνων νους των συμφωνιών του Αβραάμ, μάλιστα εκτιμάται ότι είναι θέμα χρόνου να αναγνωρίσει και αυτή το Ισραήλ, γεγονός που θα σημάνει μια ιστορική αλλαγή στον αραβικό κόσμο, που ήδη βεβαίως αυτή έχει συντελεστεί.
Ο Ερντογάν λοιπόν, έχοντας ανοίξει λόγω της νεοοθωμανικής πολιτικής του μία σειρά μέτωπα με σημαίνουσες χώρες, έχει πάει το τελευταίο διάστημα να αποκλιμακώσει. Mm-hmm. Το είδαμε ότι έχει επικοινωνήσει με τη Σαουδική Αραβία, έκανε μια συνάντηση με αξιωματούχους των Εμμυράτων, με την Αίγυπτο, έχει ξεκινήσει διερευνητικές. Δεν έχουν όμως το αποτέλεσμα που ο ίδιος ανέμενε. Εντάξει, από παντού σε όλα αυτά τα οποία έχεις αναφέρει, μέχρι στιγμής μόνο την πόρτα βλέπει. Ακριβώς, ακριβώς. Και ένα μακρύ κατάλογο προϋποθέσεων, οι πρώτες 2-3 εκ των οποίων αποκλείουν κάθε όνειρο του Ερντογάν να πετύχει αυτό το οποίο διακηρύττει στις συνομιλίες με τις συγκεκριμένες χώρες. Οπότε... Ακριβώς, δηλαδή κάτι ημίμετρα που τους δίνει, να τους κλείνει κάποιοι, να κλείνει κάποια κανάλια της μουσουλμανικής αδελφότητας. Αν δεν ασυνεννοηθεί να εκδώσει μυστικά κάποια στελέχη τους, δεν τους ικανοποιούν, ότι καθότι έχει ακόμα ανάγκη τη μουσουλμανική αδελφότητα στη Λιβύη και άλλου βεβαίως όπου στη Μέση Ανατολή, την οποία εξακολουθεί να υποστηρίζει, δεν αποχωρούν οι μισθοφόροι της και τα στρατεύματα που διατηρεί. Αυτό φέρνει το ζητούν. Η Αιγύπτη δεν πρόκειται ποτέ ο Ερντογάν προσπαθεί να κολυσιεργήσει, παίζει καθυστερήσεις δηλαδή, κάνοντας άλλου τύπου παζάρια, τα οποία δεν πάντα λέει στους Αιγυπτίους, ελάτε μαζί να συμφωνήσουμε για τις θαλάσσιες ζώνες και θα σας δώσουμε περισσότερα από ό,τι συμφωνήσατε με τους Έλληνες. Αυτό οι Αιγύπτιοι δεν πηγαίνουν σε αυτή την κουβέντα. Μάλιστα δεν είναι τυχαίες οι ανακοινώσεις που έβγαλαν τελευταία οι Τούρκοι με αφορμή και την ηλεκτρονική διασύνδεση που κάναμε την Αίγυπτο, ότι η Αίγυπτος επιλέγει να συνεργάζεται με λάθος χώρες. Ήταν αυτό πολύ χαρακτηριστικό της, της απογοήτευσης που έχει το η απογοήτευση η οποία διωγγώνεται έτσι. Βέβαια. Μια του Μακρόν του λέει δεν θα πάρεις τα χρήματά σου. Στη συνέχεια μπαίνει στη διαδικασία να στείλει στο Σίσι μήνυμα ότι συνεργάζεται με λάθος χώρες. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα και ανταλλαγές μηνυμάτων στο προσκήνιο ή στο παρασκήνιο που έχουν την ίδια σημασία και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και με την Σαουδική Αραβία, ειδικά για την τελευταία φαντάζομαι ότι θα τρέμουν στην Άγκυρα την ώρα που θα πάρει εντελώς ξεκάθαρα τα ενία ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν. Βέβαια, όταν κάποια στιγμή θα επιβιώσει προφανώς ο υπέγυρος πατέρας του ο βασιλιάς, αν δεν έχουμε κάποια ανατροπή, κάποιο Game of Thrones στη χώρα αυτή που έχει ακόμα βυζαντινούς τρόπους λειτουργίας και αυτοκρατορικούς, ο Μοχάμαντ Μπιν Σαλμάν θα είναι ο διάδοχος, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που θεωρείται ο ανεπίσημος εμπνευστής του, ας πούμε, μυστικού μποϊκοτάζ των τουρκικών προϊόντων που μένονταν για μήνες στη Σαουδική Αραβία, το οποίο είχε εξαφανίσει όλα τα τουρκικά προϊόντα από τα σούπερ μάρκετ. Είναι γνωστός για, βεβαίως, είναι πολύ σκληρός όσον αφορά την αντιμετώπιση του Ιράν, όχι βέβαια πλέον τώρα με το οποίο θέλει να βρει κάποιους διάβλους, βέβαια παραμένει σκληρός στην Ιεμένη, όπως βλέπουμε οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται. Ίσως αυτό, ξέρετε, είναι και ένα άλλο ενδιαφέρον που πρέπει να επισημάνουμε, ότι από τη στιγμή που οι χώρες του κόλπου, ακόμα και η Σαουδική Αραβία, προσπαθούν να ελέγξουν την αντιπαράθεσή τους με το Ιράν, δεν έχουν αυτή την αντίληψη που είχαν επί Τραμπ, την μέγιστη πίεση να καταρρεύσει το καθεστώς, να το συντρίψουμε με κυρώσεις ή προληπτικό πλήγμα, με πολλά λακηδί ακούγαμε τότε. Προσπαθούν να έχουν κάποια ισορροπημένη σχέση. Αυτό είναι και αυτό θετικό, με την έννοια ότι, το Ιρανικό δεν θα τους αποπροσανατολίσει από το βασικό ζήτημα, που είναι φυσικά η επιρροή της Τουρκίας στην περιοχή, που αυτό φυσικά είναι το βασικό που μας ενδιαφέρει εμάς άμεσα. Δηλαδή τώρα το ζήτημα του Ιράν δεν είναι, έχει να κάνει και με, ας πούμε, με κάποιες υπερβολές που έχουν οι αραβικές ηγεσίες. Βεβαίως ο Σαλμάν τους λέει όμως ότι η Εμένη εκεί δεν υποχωρώ, και το βλέπουμε κιόλας εκεί με τον πόλεμο. Βλέπετε ότι και το Ιράν αυτό δεν το είναι, έχει και αυτό χαμηλούς τόνους γενικότερα. Θέλω να προσπαθήσουμε, αγαπητέ μου Γιώργο Λυκοκάπη, να δούμε τον βαθμό της αποφασιστικότητας τόσο των παραγόντων εκείνων οι οποίοι διαμορφώνουν το πλαίσιο μέσω συναντήσεων για την Λιβύη, πού θέλουν να πάνε οι εξελίξεις,
Και δεύτερον, να δούμε και τα περιθώρια υποχώρησης, αν υπάρχουν, για την Τουρκία ταυτόχρονα, διότι φαίνεται πως όλοι αυτοί οι οποίοι αντιδρούν και από τώρα προκαταλαμβάνουν τις εξελίξεις σε περίπτωση που εκλεγεί κάποιος Χαφτάρ, είτε ο Χαλίφα, είτε ο γιος του Σαντάμ, είτε κάποιος από τους κοντινούς του, τι θα σημάνει για όλο αυτό το μεγαλοειδεατισμό της γαλάζιας πατρίδας του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Ο Ερντογάν έχει ανάγκη τώρα μία νίκη, αυτό είναι ξεκάθαρο. Είδαμε προσπάθηση στην Συρία να παίξει πάλι το παιχνίδι, να εξωθήσουμε μακριά τους τρομοκράτες του YPG συγκεντρώνοντας στρατεύματα. Mm-hmm. Δεν είχε ούτε την ανοχή σε μια νέα εισβολή, την ανοχή ούτε των Αμερικάνων ούτε και των Ρώσων, που κάθεται επίσης πολύ ενδιαφέρον, οι οποίοι σχεδόν τον αδειάσανε. Οπότε τι του μένει, πρέπει να κρατήσει τα ερίσματά του στη Λιβύη, όπου έχουν στρατιωτική παρουσία οι Τούρκοι στην Αλαουτίγια, την περίφημη βάση. Έχουν στο λιμάνι της Μιστράτα ναυτική παρουσία, έχουν τις μισθοφόρους τους, έχουν πράξεις της ΜΙΤ και εξαγορασμένους πολλούς πολιτικούς εκεί. Γιατί άμα χάσει τα ερίσματά του, άμα δηλαδή εφαρμοστούν ό,τι προβλέπει η διεθνής κοινότητα, φύγουν οι μισθοφόροι, φύγουν τα ξένα στρατεύματα, ο Ερντογάν δεν έχει μοχλοποίησης εκεί, οπότε έχει λόγο να φοβάται ότι το τουρκο-λιβικό μνημόνιο είναι πλέον έολο, ειδικά σε μια εκλογή, σε περίπτωση εκλογής Χαφτάρη ενός εκλεκτού του. Mm-hmm. Δεν θα το έχει πια ως σημείο αναφοράς, οπότε υπονομεύεται το σχέδιο της, δέχεται μάλλον κύριο πλήγμα, το σχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, το ιδεολόγημα αυτό, που ήδη μετράει και μια απώλεια στην Τινησία, αξίζει να το αναφέρουμε, mm-hmm. καθώς σε μια πρόσφατη επέμβαση του στρατού απομακρύνθηκε η μουσουλμανική αδελφότητα που συγκυβερνούσε, mm-hmm. Και οι εξουσίες έχουν συγκεντρωθεί στο πρόσωπο του κοσμικού προέδρου της χώρας. Να θυμίσουμε ότι πάντα οι Τούρκοι και ο Γκιουρντενής, ο θεωρητικός του δόγματος, έλεγαν ότι η Τινησία είναι σημαίνουσα για τη γαλάζια πατρίδα, η οποία είχε στηρίξει σε μεγάλο βαθμό τον Ερντογάν στη Λιβύη, όταν μένονταν ο εμφύλιος με τον, είχε βοηθήσει το Σαράζ, είχε κάνει συμφωνίες με τον Ερντογάν, και ξαφνικά βλέπουμε ότι υπήρξε μια ιστορική μετατόπιση, την οποία ο Ερντογάν δεν περίμενε, γιατί ο Ερντογάν, πιστεύω, οι Τούρκοι πάντα χαρακτηρίζαν τον Τινησίο πρόεδρο ως πατριώτη. Mm-hmm. Αυτός λέει είναι πατριώτης, οπότε λέει είναι κανένα εξάρτητη πολιτική, και ξαφνικά αυτός σε συνεννόηση με το στρατό έφτασε στο περιθώριο τη μουσουλμανική αδελφότητα. Τους από τον έγινε έτσι αυτή εκείνο το, η επέμβαση. Οπότε υπάρχει και το Σουδάν, που παρά το ότι εδώ είχαμε πρόσφατα ένα πραξικόπημα από το στρατό, το οποίο υποφαίνεται να υποστήριξε η μουσουλμανική αδελφότητα, πάντα όμως ο ισχυρός παράγων στο Σουδάν είναι ένας άλλος Αμπδέλ Φατάχ, όχι ο Σίσι, ο Αμπδέλ Φατάχ Μπουρχάν, mm-hmm. ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, ο οποίος μπορεί να δώσει κάτι στη μουσουλμανική αδελφότητα, είναι όμως άνθρωπος της Σαουδικής Αραβίας. Ο Μπουρχάν είχε υποστηρίξει την Σαουδική Αραβία στον πόλεμο της Ιεμένης, mm-hmm. Και φυσικά είναι και άνθρωπος του Ισραήλ. Ο Μπουρχάν είχε υποστηρίξει την συμφωνία εξομάλυνσης που είχε κάνει το Σουδάν το περασμένο καλοκαίρι, ακολουθώντας τα Εμιράτα, τη συμφωνία εξομάλυνσης με το Εβραϊκό κράτος, και είχε μάλιστα συναντήσει Ισραηλινούς που έχουν πραγματοποιήσει επισκέψεις στο Σουδάν. Οπότε ούτε εκεί μπορεί να υπολογίσει σε πάρα πολλά. Μάλιστα. Οπότε αναγκαστικά θα κατήσει τη Λιβύη, πάσα στη θυσία, την Τρίπολη βασικά. Εκείνο το οποίο έχει σημασία να φωτίσουμε τούτη την ώρα είναι ένα δίπολο εξελίξεων. Το υπενυχθήκαμε στην αρχή, αλλά πρέπει να μπούμε ίσως λίγο πιο βαθιά. Η μία εξέλιξη είναι η πολλωστή συνάντηση του Σαντάμ Χαφτάρ με Ισραηλινούς αξιωματούχους, και η δεύτερη ακούει στο όνομα Νάιλα Αλ-Μαγκούς και το όνομα της Λίβιας Υπουργού Εξωτερικών, και όλο εκείνο το κομμάτι της ιστορίας το οποίο αφορά την παρέτηση, τη μη παρέτησή της, την παρουσία της στην Σύνοδο του Παρισιού για την Λιβύη ή όχι. Εξαιρετικά με ενδιαφέρουσα επισήμανση.
Όσον αφορά τον Σαντάμ Χαφτάρ, είναι φανερό ότι όπως περιγράφουν όλα τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, όπως είχε ξανακάνει και παλιότερα συναντήσεις με Ισραηλινούς αυτός, ακριβώς, ότι τους πρόσφερε υπόσχεση μιας διπλωματικής εξομάλυνσης Λιβύης και Ισραήλ. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι ο Χαφτάρ, όταν μένονταν ο εμφύλιος και η πολιορκία της Τρίπολης, είχε καλέσει το Ισραήλ να συνεργαστεί μαζί του, το είχε επιδηλώσει ανοιχτά, λέγοντας ότι ο κοινός μας εχθρός είναι η Τουρκία. Το είχε πει δηλαδή όσο πιο ομά μπορούσε. Mm-hmm. Γιατί βλέπουμε ότι ο νεοθωμανισμός του Ερντογάν ότι έφερε μια πολύ σπάνια σύμπλευση των μοναρχικών καθεστώτων με τους κοσμικούς στρατιωτικούς ηγέτες. Ακόμα φρυπίν τα Εμιράτα, ο υπουργός εξωτερικών των Εμμυράτων έχει προγραμματοποιήσει συνάντηση χτες με τον ίδιο τον Άσαντ, τον οποίο παλιά ήθελε να ανατρέψει και έχει καταλάβει πλέον το λάθος του. Mm-hmm. Έχουν κάνει διαδικασίες να σπάσει απομόνωση ακόμα και της Συρίας στον αραβικό κόσμο και να επανεταχθεί στον αραβικό σύνδεσμο, στη λογική ότι αυτό που προέχει είναι η αναχέτηση της τουρκικής επιρροής. Οπότε εδώ υπάρχει μια ιστορική αλλαγή στον αραβικό κόσμο ξεκάθαρη. Γι' αυτό προσπαθεί ο Ερντογάν και οι σύμμαχοί του να παίξουν το χαρτί του Ισραήλ, του παλιού εχθρού, όπως πια έχει εκλείσει, δεν υπάρχει πλέον. Στους Άραβες δεν συγκινεί καν τις αραβικές μάζες όπως παλιότερα, έτσι, πέρα από κάποιους υποστηρικτές. Δεν είναι πια σημείο αναφορά στο Παλαιστινιακό, αυτό είναι ξεκάθαρο. Mm-hmm. Και βεβαίως ότι από την άλλη πλευρά είχαμε μια παρέτηση που τελικώς, όχι παρέτηση, αποπομπή, που τελικώς δεν πραγματοποιήθηκε, της θεσμικής Λίβιας Υπουργού Εξωτερικών. Θεσμική γιατί πάντα σε όλα τα διεθνή φόρα και όταν συναντούμε και με τον κύριο Δένδια, ακόμα και ενώπιον του ίδιου του Τσαβούσογλου, είχε δηλώσει ότι πρέπει να απομακρυνθούν μισθοφόροι και τα ξένα στρατεύματα. Θυμάμαι ότι ο Τσαβούσογλου είχε αντιδράσει πολύ έντονα mm-hmm. και δημοσίως. Ήταν μάλιστα και λίγο μετά την κόντρα του με τον Δένδια, οπότε είχε έρθει εις διπλούν, κατά κάποιο τρόπο, το ράπισμα. Η οποία έχει μπει στο στόχαστρο η Λίβια, η ΠΕΞ της μουσουλμανικής αδελφότητας, συμμάχο της, είχε γίνει μάλιστα και μία, είχαν κάνει αυτή μια εισβολή διάφοροι ένοπλοι. Την άνοιξη, αν θυμάμαι ακριβώς, καλά, ακριβώς, κάποια στιγμή, έτσι δεν είναι. Και είχαν απαιτήσει την αποπομπή της, που τελικώς δεν πραγματοποιήθηκε. Εισέβαλαν, για να το διευκρινίσουμε, να το αντιληφθούν οι ακροατές μας, στην έδρα του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης για να απαιτήσουν την αποπομπή της, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό μάλιστα ξεκίνησε, η τωρινή αποβολή της ξεκίνησε με έναν αξιωματούχο του Προεδρικού Συμβουλίου που την ουσιαστικά την καθαίρεσε, μάλιστα λέγοντας ότι απαγορεύεται να ταξιδέψει στο εξωτερικό, όπου προφανώς θα πήγαινε για την διάσκεψη, αν συμμετέχει τελικώς η Τρίπολη, η οποία στην πορεία βεβαίως ανακλήθηκε από την ίδια την κυβέρνηση της Τρίπολης. Εδώ βλέπετε τις μάχες εξουσίας mm-hmm. που μένονται και στο εσωτερικό, λέγοντας ότι αυτή αποφασίζει ποιος είναι υπουργός, ποιος όχι. Προφανώς η απομάκρυνσή της θα βόλευε άριστα την Τουρκία mm-hmm. Και τον Ερντογάν. Βέβαια η Μανγκούς έχει τη στήριξη του ΟΗΕ και των Αμερικανών και ίσως βέβαια αφορμή μάλιστα υπήρξε κάποιες, από ό,τι δηλαδή γράψανε και τα λιβικά μνημεία, κάποιες διαπραγματεύσεις που είχε με τους Αμερικανούς για έκδοση ενός παλιού βομβιστή του Λόκερμπι, που εκείνησε και τις πολύ νεκρές δημοκρατικές επίθεσης. Και σου λέει παραπήρε αέρα, είπανε κάποιοι μέσα στην Τρίπολη κατά κάποιο τρόπο. Και βεβαίως η αποπομπή της, για να δούμε πόσο πολύπλοκο είναι το παιχνίδι, να θα σημειώσω κάτι που είπε ο Σπύρος Παλακούδας, ο οποίος mm-hmm. γνωρίζει τα λιβικά όσο κανείς άλλος, mm-hmm. ότι ανέφερε ότι η Μανγκούς παίζει και αυτή το παιχνίδι για ιδιωτελή συμφέροντα της αναβολής των εκλογών mm-hmm. για το πολιτικό της μέλλον. Γιατί το Προεδρικό Συμβούλιο, που ο αξιωματούχος που είπε να απομακρυνθεί, ανήκει στο Μέμφι. Mm-hmm. Και η Τρίπολη είδαμε την υπερασπίστηκε. Mm-hmm. Που κανονικά, η λογική έλεγε να συνέβαινε το αντίθετο. Η Τρίπολη έπρεπε να τη διώξει, που ελέγχεται από την Τουρκία. Και υπάρχει και η διάσταση, το έθεσε αυτό πολύ εύστοχα ο κ. Πλακούδας σε άρθρο του και σε ραδιοφωνική του παρέμβαση, ότι παίζει και αυτό το παιχνίδι της αναβολής των εκλογών, βεβαίως για πιο ιδιωτελή κίνητρα, όπως αποσαφήνισε. Είπαμε τα στρατόπεδα, οι καλοί, κακοί και οι άσχημοι αλλάζουν εκεί πέρα. Ακριβώς όπως συνέβαινε και στο
θρυλικό εκείνο Western. Μάλιστα. Θέλω, αγαπητέ μου Γιώργο Λυκουκάπη, γιατί όσο κοντά και να είναι η Λιβύη, ξέρουμε, το έχουμε διαπιστώσει, το έχουμε πει και από τούτο το βήμα, είναι μακριά για τους Έλληνες ακροατές σε όλο τον κόσμο, αλλά ακόμα και εδώ στην Ελλάδα δεν φωτίζονται καταβγαστικά κάποια πράγματα τα οποία επηρεάζουν, το έχουμε αντιληφθεί σε μεγάλο βαθμό, την συμπεριφορά της Τουρκίας. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω πρώτα-πρώτα, να είμαστε ξεκάθαροι στο ενδεχόμενο της αναβολής των εκλογών, ποιες είναι οι δικές σου εκτιμήσεις από αυτά που διαβάζεις, από αυτά που μελετάς διαρκώς, ποιες θα είναι οι συνέπειες για αυτήν καθ' αυτήν την χώρα. Ο καθένας παίζει το παιχνίδι του, το είπες πολύ σωστά, καλή, κακή και άσχημη σε όλη την έκταση της συγκεκριμένης χώρας, αλλά οι εκλογές μπορούν να οδηγήσουν σε λύση ή η αναβολή μπορεί να οδηγήσει σε λύση δια της ορίμανσης, όπως ισχυρίζονται πιθανότατα κάποιοι. Κοιτάξτε, και μόνο από την αναβολή την διεκδική Τουρκία, προφανώς είναι αυτή που θα είναι η άμεσα ωφελημένη, θέλοντας να υπάρχει στη χώρα μία αδύναμη μεταβατική κυβέρνηση έκθετη σε εξαγορές και σε παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις, προκειμένου να σου λέει, γιατί τι λένε, τι λέει συνεχώς η μεταβατική κυβέρνηση. Ξέρετε, υπάρχει μια συμφωνία που έχει υπογραφεί από τον Σαράζ για να έχουμε αμυντική συνεργασία με την Τουρκία. Είμαστε προσωρινή κυβέρνηση, δεν μπορούμε να την ακυρώσουμε, δεν μπορούμε να διώξουμε τα στρατεύματα. Το άλλο λένε πάλι για το ίδιο, λένε για το τουρκουλευκό ψευτομνημόνιο. Είναι, ξέρετε, μια συμφωνία που έχει υπογράψει η τότε νόμιμη κυβέρνηση. Δεν έχει περάσει από τη Βουλή. Είναι μια μη συμφωνία. Είναι μια μη συμφωνία από την ώρα που δεν ακολουθείται η συγκεκριμένη οδός. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγκάθεται εκεί. Όσο διάστημα βρίσκονται στα πράγματα, αναφέρονται σε αυτήν σαν σε συμφωνία. Ακριβώς. Οπότε, αυτό βεβαίως μονιμοποιεί μια προβληματική κατάσταση. Σε αυτό κερδίζει η Τουρκία, η οποία ούτε δεν μπαίνει τους μισθοφόρους, στέλνει όπλα. Ήδη τώρα είδαμε ένα δημοσίευμα, λέει ότι στα πλοία αρνείται τον έλεγχο της ειρηνευτικής επέμβασης ειρήνη που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αρνείται τον έλεγχο στα πλοία της. Προφανώς μεταφέρει ο κατά την άποψή σου, γιατί απέτυχε, αγαπητέ μου Γιώργο Λυκοκάπη, αυτή η ειρηνευτική παρέμβαση της Ευρώπης? Έναν λόγο τον αναφέραμε νωρίτερα. Είχαμε αποκλεισμούς κάποιων και ανάδειξη συντονιστικού ρόλου για κάποιους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης παράγοντες, αλλά γενικότερα τι δεν έχει λάβει υπόψη της η Ευρώπη, και φαντάζομαι ότι απευθύνομαι σε σένα και θα βγουν από την απάντησή σου στο προσκήνιο κάποια πράγματα που για πολλούς φαντάζουν περίπλοκα, αλλά για σένα είναι μια καθημερινότητα σχεδόν άκρος φυσιολογική μέσα στην αφύσικη διάστασή της. Όταν τις προηγούμενες διπλωματικές πρωτοβουλίες, τις ειρηνευτικές διασκέψεις, πρωτοπόρος ήταν η Γερμανία, ήταν αναμενόμενο να συνέβαινε αυτό, γιατί η Γερμανία αρκούνταν στην καλή θέληση του Ερντογάν προς τη Μέρκελ, η οποία βεβαίως αποδείχτηκαν λόγια του αέρα, γιατί αμέσως ο Ερντογάν, θυμόμαστε, συνενούντας στο Βερολίνο, και λίγο μετά άρχισε τα ίδια. Συνέχισε να στέλνει όπλα, συνέχισε να στέλνει μισθοφόρους, δεν έκανε τίποτα προς την κατεύθυνση που είχε συμφωνήσει. Γιατί δεν είχε ούτε πίεση, ούτε να αντιμετώπισε ενδεχόμενο κυρώσεων, τίποτα απολύτως. Οπότε σου λέει, γιατί ας πούμε εγώ να τους ακούσω. Σε αυτό το πλαίσιο, η επιχείρηση ειρήνη ήταν λογικό να είναι μηχανής. Γι' αυτό τώρα το παιχνίδι έχει ενδιαφέρον που μπαίνει δυναμικά ο Μακρόν με τις δικές του διπλωματικές πολιτικές πρωτοβουλίες. Είναι μια ευκαιρία να παίξει και αυτό το παιχνίδι που θέλει να παίξει τη Γαλλία, του πολιτικού διπλωματικού ηγέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν χρειάζεται να άγεται από τη Γερμανία και να έχει τους περιορισμούς της, ειδικά το διάστημα αυτό που δεν
υπάρχει και κυβέρνηση εκεί και έχει και η Γερμανία τα δικά της εσωτερικά ζητήματα. Και είναι και φύση και θέση πολύ κοντά στον αφρικανικό κόσμο, είτε με την μία είτε με την άλλη ανάγνωση η Γαλλία, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ακριβώς. Παρόλο που η ρητορική της Τουρκίας είναι ότι να παρουσιάζει τον Μακρόν ως έναν νέο υπεριαλιστή, έναν νέο αποικιοκράτη. Τα είπα και τώρα στα Ερντογάν που πήγε στην Αφρική και κάνει περιοδία, θέλοντας να παίξει με αυτό που οι Γάλλοι έχουν πει παλιότερα, την αποικιοκρατική μνησικακία, τις ιστορικές μνήμες δηλαδή, που είναι αρνητικές βεβαίως αυτών των λαών από την αποικιοκρατία. Αλλά βεβαίως αυτό το παιχνίδι ποιος το παίζει, ο Ερντογάν, ο οποίος είναι ο πώς θέλει να ανασυστήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία, από την οποία πάρα πολλοί λαοί επίσης της περιοχής δεν έχουν και τις καλύτερες αναμνήσεις, ειδικά οι Άραβες. Και συνασπίζονται κιόλας απέναντι του, έτσι. Του έχουν στείλει το μήνυμα ξεκάθαρα. Ακριβώς. Πρέπει πλέον να το έχει καταλάβει πια ότι, ότι δημιούργησε μια ιστορική αντιτουρκική συσπήρωση που δεν είχε προηγούμενο πραγματικά τις προηγούμενες δεκαετίες. Από το Ισραήλ μέχρι τις μουσουλμανικές, να το τονίσουμε, σουνίτικες, μοναρχίες και καθεστώτα του κόλπου. Υποτίθεται στα πλαίσια, αν ίσχυε η θεωρία του Χάντιγκτον περί σύγκρουσης πολιτισμών, σουνίτης μουσουλμάνος είναι ο Ερντογάν, κανονικά με αυτός να ήταν σύμμαχος. Τελικά συνέβη το αντίθετο, κάτι το οποίο αυτό αποτελεί ένα δείχνει την πολυπλοκότητα της περιοχής και βεβαίως και της ιστορίας. Αν θέλουμε, γιατί ξέρω ότι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης όπου κινείται ο Ερντογάν, στρέφει στο ερευνητικό σου ενδιαφέρον, αγαπητέ μου Γιώργο Λυκοκάπη. Θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν, πολύ πρόσφατα και στη σύνοδο των G20 ο Ερντογάν εμφανίζεται και λέει δεν υπάρχουν οι πέντε, ή δεν υπάρχουν τέλος πάντων μόνον οι πέντε, είμαι και εγώ εδώ, είναι και η Τουρκία εδώ. Προσπάθησε και την γαλάζια πατρίδα και γενικότερα τον ρόλο του υποπλανητάρχη να τον επαναλάβει τακτικά και να τον εμπεδώσει σε κάποιες περιοχές, από το Μαρόκο ανέφερες μέχρι τον Κάφκασο, μέχρι το εσωτερικό της Αφρικής, στην Συρία με υβριδικούς παίκτες, στο Ιράκ και γενικότερα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Παρατηρώντας τα αποτελέσματα και βλέποντας και τις εξελίξεις μέσω πρωτοβουλειών σαν αυτήν του Μακρόν, θεωρείς ότι έχει κάνει έστω και κάποια μικρά βήματα προς την κατεύθυνση της επίτευξης του στόχου, τον οποίο βαυκαλίζεται εδώ και χρόνια ότι όπου να είναι θα τον πετύχει? Κοιτάξτε, στα πλαίσια πάντα των φιλοδοξιών του και αυτών που οραματίζονταν, η Τουρκία βεβαίως είχε κέρδη, δεν πρέπει να το υποτιμούμε, στη Συρία έχει παρουσία, στη Λιβύη, στην Αφρική. Δεν αρκούν όμως αυτά για το όνειρο του Ερντογάν, το οποίο φτάνει σε απλή, έχει μια πολιτική αναβίωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας οραματίζονταν, να είναι η Τουρκία στις μεγάλες παγκόσμιες δυνάμεις, εξού και λέει διεκδικεί έδρα στον ΟΗΕ, έχει τέτοιες φιλοδοξίες, μόνιμη έδρα, και να μην τη μοιράζονται μόνο, όπως έχει πει, οι νικητές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ακριβώς, οι πέντε νικητές. Να πάρουν και τον επιτίδιο ιδιαίτερο παρέα, δηλαδή. Ακριβώς, ακριβώς, βέβαια. Δηλαδή, γι' αυτό τώρα που πλησιάζει και η κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση του 2023, που είναι από τα 100 χρόνια της τουρκικής ανεξαρτησίας, εκεί ο Ερντογάν στερείται ένα ισχυρό αφήγημα. Σε αντίθεση, η οικονομία βλέπουμε, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Πληθωρισμός, υποτίμηση της λίρας. Οι αντιπολίτες αρχίζουν να ασπίζεται εναντίον του. Και να φαίνεται να παραμερίσουν και αυτοί τις δικές τους διαφορές. Όχι βέβαια να πούμε ότι είναι καλύτερη αυτή, να το πούμε αυτό, αλλά εδώ αναφερόμαστε τώρα στο στόχο του Ερντογάν. Μην ξεχνάμε ότι έχει καταγράψει ήττες, έχει χάσει τις δημοτικές εκλογές. Κωνσταντινούπολη και Άγκυρα, ειδικά την Κωνσταντινούπολη. Που αυτό θυμόμαστε, δεν το περίμενα και ήταν η μάχη της ζωής του και τα είχε ποντάρει τα πάντα στο να την πάρει. Και στο δεύτερο, στις επαναληπτικές που είχαν κάνει τότε, χάσε με συντηρητική διαφορά. Εδώ γι' αυτό βλέπετε, η υγεία του δεν είναι σε καλή κατάσταση. Ώστε βεβαίως δεν μιλάμε τώρα ότι αυτά τα fake news ότι πέθανε και το εγκεφαλικό που είχε παίξει το προηγούμενο διάστημα, αλλά όμως το βλέπουμε ότι σε πολλά βίντεο, ότι θυμίζει
Το Μπρέζνιεφ, την κατάσταση που πήγε στη Σοβιετική Ένωση. Σε πολλά βίντεο δεν μπορεί να αρθώσει λέξη. Φαίνεται ότι κοιμάται. Τρεκλίζει. Είναι δηλαδή ο ενοποιητικός παράγοντας ενός καθεστώτος που δεν στέκει και πολύ καλά τελευταία. Αυτό δηλαδή το βλέπουμε όπως τότε συνέβαινε. Γι' αυτό υπάρχει και το σχετικό φημολογία με την κατάσταση της υγείας του, όπως τότε είχε πεθάνει ο Αντρόποφ και το έμαθαν οι Σοβιετικοί μήνες μετά. Mm-hmm. Ένα καθεστώς το οποίο έχει τέτοια λογική είναι εκ των πραγμάτων τοξικό. Με λίγα λόγια, ο Ερντογάν αλλιώς θα ήθελε την εκλογική αναμέτρηση του 23. Mm-hmm. Θα ήθελε να παρουσιάσει άλλα αφηγήματα. Δεν του βγαίνουν όπως τα έχει υπολογίσει. Εξού και βλέπουμε ακόμα και τις τουρκικές δημοσκοπήσεις που επίσης έχουν μια ιστορική αλλαγή. Δείχνουν για πρώτη φορά το κόμμα τους σε ιστορικό χαμηλό 30% και τους συμμάχους των Κρίζους Λίγους εκτός βουλής. Mm-hmm. Δηλαδή φαίνεται πλέον ότι το να έχει ξεκινήσει έστω στο παρασκήνιο, στο διπλωματικό, η συζήτηση για την επόμενη μέρα, που ξεκάθαρα πλέον ότι ψιθυρίζεται και διεθνώς και στα μέσα ενημέρωσης, τα βλέπουμε δηλαδή με δημοσιεύματα, δεν είναι αυτό που προσδοκούσε ο Ερντογάν για το 23, αυτό είναι σίγουρο. Μάλιστα. Και γενικά οι εξελίξεις δεν είναι αυτές που προσδοκούσε και ο ίδιος και η μερίδα εκείνη την ελίτ στην Τουρκία που θα ήθελε να οδηγηθούν τα πράγματα εκεί. Θέλω να στρέψουμε τώρα το ενδιαφέρον μας στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται από πλευράς Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Αιγύπτου, Σαουδικής Αραβίας, Μπαχρέιν και άλλων παραγόντων, Ιορδανίας, Ισραήλ, στην ευρύτερη περιοχή, στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η προσέγγιση τους από πλευράς των δύο χωρών του ελληνισμού, από την Ελλάδα και από την Κύπρο. Έχουμε εδώ και καιρό αρκετές τριμερείς και έχουμε και μια πολυμερή προσέγγιση κάθε φορά με αφορμή κάτι σημαντικό. Είτε αυτό έχει την ενεργειακή του αποτύπωση, είτε έχει να κάνει με τις προσπάθειες ειρήνευσης σε κάποιες περιοχές όπως η Λιβύη. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω, είναι γνωστή η προσέγγιση μας με τον αραβικό κόσμο, αλλά μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, ακόμα και μέσα από την αντιπαράθεσή μας με την κυβέρνηση της Τρίπολης για το ψευδομνημόνιο μεταξύ αυτής και της Άγκυρας, πού βρίσκονται οι μετοχές του ελληνισμού πλέον σε ένα κομβική σημασία, σε ευρύτερο χώρο, σε αυτόν τον φωτισμένο μουσουλμανικό κόσμο, ο οποίος αντιδρά σε προσπάθειες σαν αυτήν της Άγκυρας? Μπορώ να πω ότι οι μετοχές μας είναι αρκετά ανεβασμένες. Mm-hmm. Ότι αυτό πρέπει δηλαδή να πιστωθεί ότι έχει γίνει εξαιρετική διπλωματική δουλειά και βεβαίως και από τον Υπουργό Εξωτερικών. Για χρόνια να θυμίσω ότι η Ελλάδα ήταν απούς από συγκρούσεις που την ενδιέφεραν άμεσα, είτε από τη Συρία είτε από τη Λιβύη, με κλειστές πρεσβείες και προξενία, οπότε έτερες δυνάμεις. Τη στιγμή που είχαμε και ιστορικά καλές σχέσεις με τις χώρες, υπήρχε χριστιανική παρουσία, έτερες δυνάμεις είδαμε ότι πήγανε να... ανταγωνιστικές της Ελλάδας να παίξουν το δικό τους παιχνίδι. Mm-hmm. Τώρα έχουμε φτάσει σε σημείο να έχουμε καθεστώς παρατηρητή στον Αραβικό Σύνδεσμο, κάτι το οποίο είναι μια μεγάλη επιτυχία της εξωτερικής πολιτικής, ότι έχουμε ανακαλύψει κράτη τα οποία ακόμα και όταν ήταν ο Ανδρέας Παπαδόπουλος στην εξουσία, που είχε εδώ ήταν άλλες εποχές τότε. Mm-hmm. Αλλά θυμόμαστε ότι η τότε εξωτερική πολιτική δεν είχε ανακαλύψει με τη Σαουδική Αραβία ή με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ήταν μια γκρίζα ζώνη. Mm-hmm. Τώρα όμως έχουμε θερμές σχέσεις και με τις μοναρχίες του κόλπου. Τη συμφωνία αμυντικής συνδρομής με τα Εμμυράτα, πρέπει έτσι να σημειώσουμε, που ήταν ο πρόγονος της Γαλλικής που ακολούθησε. Άριστες σχέσεις με την Αίγυπτο, την ηγέτιδα του αραβικού κόσμου, και βλέπουμε κιόλας ότι τώρα τελευταία έκανε και μια περιοδία ο κύριος Δένγιας στην Αφρική. Σωστή κατεύθυνση και αυτή, γιατί δεν μπορούμε να ότι ο κόσμος είναι και πολυμερής.
Δεν έχουμε πια τον παραδοσιακό δίπολο, ούτε την 1990 την Αμερικανική μονοκρατορία. Πόσο μάλλον όταν αυτή έχει μια τάση απομονωτισμού και έχει το νου της στον ειρηνικό. Υπάρχουν πάρα πολλοί περιφερειακοί διεθνείς παίκτες. Ακόμα και η Ινδία, έτσι να το σημειώσουμε, που μια άλλη επιτυχία του Ερντογάν ήταν ότι ένωσε τις σουνιτικές μοναρχίες του κόλπου, τις έκανε να αναζητούν και ειδικά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι μπροστάρι σε αυτό, συμμαχία με το Ινδικό κράτος, παρά την καταπίεση που δέχονται οι ομόδοξοι του στο Κασμίρ. Ακριβώς αυτό είχε συνέβη λόγω των παιχνιδιών του Ερντογάν και με το Πακιστάν, το οποίο είναι ο ιστορικός του εχθρός. Βλέπουμε ότι ζούμε ιστορικές ανακατατάξεις, ότι αυτό ευνοεί τη χώρα μας, που πάντα υπήρξε μια χώρα που είχε γέφυρες με τον αραβικό κόσμο. Πιο παλιά με την Ινδία είχαμε συμμετάσχει στους τυχοδιοκτισμούς των Αμερικανών του παρελθόντος. Αυτό είναι δηλαδή κάτι πάρα πολύ. Βεβαίως έχουμε την αντιπάλωτα με την Τουρκία που λειτουργήσε υπέρ μας, γιατί δημιούργησε αυτή την ιστορική αντιτουρκική συσπήρωση από την οποία μόνο ωφελημένοι βγαίνουμε. Είναι με λίγα λόγια ένα πεδίο το οποίο είναι ίσως ο θεός της διεθνούς πολιτικής να είναι Έλληνας, αν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο. Ότι είναι πραγματικά ότι είναι πάρα πολύ βολικό για τα συμφέροντά μας. Μάλιστα. Θέλω να ρίξουμε λίγο περισσότερο φως και σε έναν άλλον παράγοντα, σταθμισμένο για αυτούς που ξέρουν, αστάθμητο για αυτούς οι οποίοι παρατηρούν με απόσταση τις εξελίξεις στην Λιβύη και στην ευρύτερη περιοχή. Ακούει το όνομα Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, αγαπητέ μου Γιώργο Λυκουκάπη, και πρέπει να θυμηθούμε σε αυτό το σημείο ότι μια χώρα η οποία δέχθηκε κέριο πλήγμα από την ανατροπή του Μουαμάρ Καντάφη ήταν η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, και μάλιστα στη διάσωση πολλών εργαζόμενων από την Κίνα σε διάφορα επενδυτικά projects στην Λιβύη, παίξαμε ως Ελλάδα σημαντικό, καθοριστικότατο ρόλο και στη συνέχεια και στη φιλοξενία τους εδώ. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω αν εκείνες οι εξελίξεις και αυτές που ακολούθησαν, αυτές που καταγράφεις μέχρι σήμερα, έχουν οδηγήσει στην παγίωση της έξωσης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας από την συγκεκριμένη χώρα. Κοιτάξτε, η Κίνα πάντα έχει ενδιαφέρον και μεγάλη δυναμική. Την βλέπω να απουσιάζει η Κίνα σε χώρες όπως τη Λιβύη ή τη Συρία. Δεν μπορεί να παίξει το ρόλο της Ρωσίας, που έχει πιο επεμβατικό ρόλο για ιστορικούς λόγους. Η Κίνα εκεί θα κάνει το παιχνίδι που παίζει με την οικονομική της υπερεπέκταση, στην αγορά ενέργειας, σε πολύτιμους λίθους όπου υπάρχουν. Δεν νομίζω να είναι έτσι η Λιβύη, δεν βλέπω να είναι μια προτεραιότητά της για την ίδια την Κίνα, όσο φέρει πίνει το Αφγανιστάν, που αυτό είναι για ευνοϊκούς λόγους είναι αυτό που την ενδιαφέρει άμεσα και έχει στρέψει εκεί την προσοχή της, που ασυμώς με το Αφγανιστάν είναι ένας παράδεισος των σπάνιων γεών, που αυτές οι σπάνιες γεές είναι αυτές που φτιάχνουν τα κινητά, τα τάμπλετ, τα λάπτοπ, τα οποία τις θέλει η Κίνα για λόγους που μπορούμε να κατανοήσουμε. Είναι η τεχνολογία της που την ενδιαφέρει, η τεχνητή νοημοσύνη, που είναι πρωτοπόρος η Κίνα σε αυτό. Οπότε παίζει ένα παιχνίδι στο Αφγανιστάν και έχει διάβλους με τους Ταλιμπάν, όπως έχουμε δει. Υπάρχει βεβαίως η μεγάλη προτεραιότητα είναι βεβαίως ο ειρηνικός, που ήταν πάλι στο προσκήνιο, οπότε η προσοχή της είναι στραμμένη εκεί. Βλέπουμε την ένταση στην Ταϊβάν να είναι λίγο πιο άγρια από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Μια ελληνοτουρκικού τύπου ένταση με παραβιάσεις, με δηλώσεις. Απειλές, ακριβώς. Δηλαδή, να σημειώσουμε ότι η Ταϊβάν τυπικά ανήκει στην ισιωτική επικράτεια, αλλά στην κινέζικη επικράτεια. Είναι εκεί που είχαν καταφύγει οι εθνικιστές του εμφυλίου πολέμου. Οι Αμερικανοί αναγνωρίζουν την ενιαία Κίνα, την κομμουνιστική,
που υπάρχει σήμερα. Όμως στηρίζουν με όπλα την Ταϊβάν. Είδατε ότι είπε ο Biden ότι άμα δεχτεί η επίθεση, λέει, η Ταϊβάν, εμείς θα την υπερασπιστούμε. Έχει φτάσει δηλαδή σε αυτό το πεδίο. Εκεί υπάρχει μια. Είναι ο ειρηνικός λοιπόν που δεν είναι καθόλου μακράν για την Κίνα και νομίζω προσοχή της είναι σταμένη εκεί και βεβαίως παίζει αυτή μετά το υπόλοιπο της παιχνίδης της στον αναφρικό κόσμο, στην Αφρική μέσω των επενδύσεων, των οικονομικών συμφωνιών που για πάρτε, αλλά εκεί θα περιοριστεί και ειδικά στον αναφρικό κόσμο. Νομίζω ότι λόγω του ότι έχει έρθει και πιο κοντά με τη Ρωσία, εκεί η Ρωσία είναι που θα παίξει ότι έχει τον πρώτο ρόλο από αυτές τις χώρες. Μάλιστα. Και θέλω και δύο λόγια έτσι συμπερασματικά για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τις εξελίξεις στην Λιβύη η Μόσχα, αν τελικά από αυτά που βλέπεις υπάρχει συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο το οποίο υπηρετείται ή μήπως τελικά μέσα από κάποιες διατρίτων παρουσίες στην Λιβύη προσπαθεί να κρατήσει την επαφή και να υποδηλώνει και τα δικά της συμφέροντα. Φοβάμαι, ξέρετε, ότι στο περίπτωση της Λιβύης που το είχα διαπιστώσει από όταν μένονταν ο πόλεμος στον Τρίπολη, ότι η Μόσχα παίζει ένα παιχνίδι εξισορρόπησης με την Τουρκία. Είπαμε στην αρχή ότι είναι υποστήριξη την αναβολή των εκλογών, τη λύση που κατ' εξοχήν θέλει. Που προσδοκούν οι Τούρκοι. Θυμόμαστε ότι στον Χαφτάν τον στήριξαν με οπλισμό και με τη διαβόητη Βάγνερ που ήταν η μισθοφορική ομάδα των Ρώσων, το μαχαίρι χέρι του Κρεμλίου. Δεν τον υποστήριζαν όμως επίσημα. Υπήρχε κάτι παράδοξο ότι πάντα είχαν, είχαν και ένα ζήτημα λόγω της συνεργασίας του Χαφτάρ με την CIA. Βέβαια, υπήρχε και αυτό. Ακριβώς το παρελθόν του στρατηγού ήταν βεβαίως και αυτό σκοτεινό και έχει πολλά. Πολλές σκοτεινές σελίδες. Απλώς αυτό είναι το ενδιαφέρον ότι η Τουρκία έπαιζε στους Αμερικανούς, πουλούσε το παραμύθι ότι μπορούσε αυτή να αναχαιτήσει τη ρωσική επέλαση στη Λιβύη μέσω της στήριξης των Ρώσων στο Χαφτάρ, που βέβαια η κατάσταση ήταν πιο πολύπλοκη γιατί οι Ρώσοι έπαιζαν ένα παιχνίδι ισορροπιών. Πάντα αναγνώριζαν και αυτοί το Σαράζ. Είχαν καταδικάσει τη στρατιωτική επίλυση του Δήμου, όμως δεν ήταν η μόνη μεθόδος τους. Δηλαδή δεν στηρίζαν ότι ο Χαφτάρ δεν είναι ελεγχόμενος τους, όπως είναι εξαρτώμενος ο Άσαντ στη Συρία, ειδικά όσο μένονταν ο εμφύλιος. Ο Χαφτάρ έχει πιο πολύ αυτός που είναι με τους. Και μάλιστα ούτε καν και με τους Άραβες. Δηλαδή είδαμε ότι κάποια στιγμή πήγαν οι Άραβες να τον παραγωνίσουν και ο Χαφτάρ έδειξε ότι παρέμεινε στο παιχνίδι. Είναι ένας ισχυρός τοπικός παίκτης με ισχυρά περιθώρια αυτονομίας, γιατί φαίνεται ότι οι Ρώσοι δεν θέλουν την υποψηφιότητά του. Ακούγεται ότι προσδοκούν για το γιο του Γκαντάφη, τον Σαϊφ Αλισλάμ, αλλά χρειάζεται κάποιο χρόνο κι αυτοί. Επιστροφές. Ο χρόνος φυσικά τελειώνει. Εξού και θέλουν και αυτή την αναβολή από την πλευρά τους. Μάλιστα. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά. Κρατάμε το γεγονός της ελληνικής παρουσίας αναβαθμισμένης και ελληνικής συμμετοχής στις προσπάθειες για την επόμενη μέρα. Να σου ευχηθώ καλή δύναμη και επιτυχία όπως πάντα στις ερευνητικές σου αναζητήσεις σε τέτοια πεδία που μας βοηθούν όλους και να σου ευχηθώ καλή συνέχεια. Ευχαριστώ θερμά και για την φιλοξενία. Να είστε καλά.